Είναι γεγονός ότι προσδιόρισα στην κουβέντα που θα κάνουμε τη θέση που εξέφρασε ο Πάσης Πρέβεζα, ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι θα δώσουν ιδιαίτερη προτεραιότητα να ξαναδομηθεί η Ακαδημία του Πάση Πρέβεζα, γιατί χωρίς Ακαδημία δεν μπορεί να λειτουργήσει μια ομάδα που θέλει πραγματικά να σταθεί επάξια σύμφωνα με την πορεία που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, όλοι ξέρουμε ότι οι υποδομές είναι, βασικό στοιχείο. Είναι αυτές που χαρακτηρίζουν μια ομάδα. Ο Πάση Πρέβεζα πάντα είχε υποδομές, αλλά δεν είχε την ανάλογη προβολή προς τα έξω. Ναι. Αυτή τη στιγμή πολλοί παίχτες που πέρασαν από τις ακαδημίες του Πάση Πρέβεζα παίζουν σε ομάδες. Ακόμα και τώρα ο καινούριος ο συνεργάτης που ήρθε, ο Κώστας ο Ζήσης, ναι, από τις ακαδημίες του, και παίζει και στον Πάση Πρέβεζα, από τις ακαδημίες του Πάση Πρέβεζα βγήκε και αυτός. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα, δηλαδή δεν τα έχω τώρα πρόχειρα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα από παιδιά που περάσαν από τις ακαδημίες του Πάση Πρέβεζα. Απλά δεν γίνεται αυτή η προβολή, γιατί εντάξει, ο κάθε παίχτης δηλαδή δεν προβάλλεται εσείς την πορεία των ακαδημιών, αυτό λέτε. Κάνει αυτό που πρέπει. Ναι, αλλά πρέπει να επισημάνουμε όμως αυτό που είπατε εξαρχάς, ότι εκείνο το στοιχείο που πρέπει να προσδιοριστεί και σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι υποδομές. Δεν έχουμε υποδομές στον Πάση Πρέβεζα, όπως είναι οι ιδιώτες γυμναστές, όπως είναι του κ. Βασιλιάδη, όπως είναι του κ. Μπέκα, ναι, που έχουν υποδομές. Ναι. Ο κ. Λαοπόδης, πρέπει να πω, που επισκέφθηκα και εκεί, έχει το αναψυκτήριό του, το μπάνιο. Αυτές οι υποδομές δεν απουσιάζουν. Βεβαίως, εδώ σε εσάς, από ό,τι ξέρω, υπάρχει αυτή η ακαδημία και λειτουργείτε αυτή τη στιγμή εσείς ο μοναδικός προπονητής που είστε. Εγώ τώρα ξεκίνησε φέτος πάλι με τρεις προπονητές. Ναι. Από το 10 που ήρθα εγώ ξεκινήσαμε, πάντα ήμασταν τρεις προπονητές. Τα δύο πρώτα, ας πούμε, τα δύο πρώτα χρόνια ήμασταν με το Πάνο τον Καραμούτσο και το Κυριάκο τον Παναγιωτήτη. Ναι. Την τρίτη χρονιά, πέρυσι δηλαδή, που εντάξει ήταν και καλύτερη χρονιά πιστεύω όσο καιρό είμαι εγώ τώρα εδώ στο Πάση Πρέβεζα, η καλύτερη χρονιά ήταν πέρυσι, και θέλω τώρα να πω για την περσινή τη χρονιά ότι διοργανώσαμε ένα σεμινάριο, φέραμε από την Ομοσπονδία της Γερμανίας σεμινάριο ακαδημιών, στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 70 προπονητές ακαδημιών στο Hotel Canali. Να, με δική σας πρωτοβουλία έγινε αυτό, είναι και κύριο Λαοπόδη. Και του συνεργασία. Μάλιστα. Ήταν σε συνεργασία με το Ρία Σπορτ. Ναι. Συμμετείχαμε στο ΚΑΜΠ Ήθους Μίμης Παπαϊωάννου και οι τρεις προπονητές που ήμασταν πέρυσι, Καραμούτσος, ο Πανούσης και εγώ. Γενικά είχαμε μια επιτυχημένη, για να μην λέμε ωραιοποιούμε, Χρήστο, είχαμε μια επιτυχημένη χρονιά. Ναι, δεν λέω το αντίθετο. Αλλά φέτος έγινε το εξής παράξενο. Ναι, πόσα παιδιά έχετε στις αρχές φέτος, ναι, τη σεζόν, καταρχήν υπήρξε καθυστέρηση μεγάλη. Δηλαδή όταν άρχισαν οι άλλες οι ακαδημίες να δουλεύουν, να βάζουν μπροστά, να εγγράφουν παιδιά, εμείς είχαμε μείνει πίσω. Ένα ήταν αυτό. Μετά υπήρχαν κάτι διαρροές ότι η ακαδημία θα συνενωθεί με άλλη ακαδημία, κυκλοφορούσαν έξω και πολλά παιδιά εκεί μας φύγαν. Μάλιστα. Εκεί είχαμε. Πόσα παιδιά είχατε εσείς παλιότερα? Πέρυσι ξεπεράσαμε και τα 70 παιδιά. Ναι. Φέτος τώρα ξαναμαζέψαμε πάλι. Είμαστε τώρα γύρω στα 60 παιδιά. Ξαναμαζέψαμε. Αλλά φέτος, ενώ ξεκινήσαμε με τον Κώστα τον Λάπα, προπονητή, τον Πάνο τον Καραμούτσιο και εμένα, ο Κώστας ο Λάπας του ήρθε διορισμός και έφυγε Ρόδο, μείναμε δύο. Ο Καραμούτσιος είχε το ασυμβίβαστο με την ΕΠΣ, έμεινα μόνος μου, και τώρα
θα έρθει καινούριο συνεργάτης, ο Κώστας ο Ζήσης. Ναι. Ο οποίος είναι και ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Πρέβεζα και γυμναστής. Εκεί δηλαδή τα παιδιά έρχονται στο γήπεδο του Τζου Μελέκα, το δικό. Ναι. Τα φέρνουν οι γονείς εκεί. Τα φέρνουν οι γονείς, ναι. Και κάνετε την προπόνηση, αν θέλετε, την εκμάθηση. Στο βοηθητικό. Στο βοηθητικό, ναι, γήπεδο. Βεβαίως υστερούμε σε υποδομές. Πώς νομίζετε, πώς φαντάζεστε ότι μπορούσε να λειτουργήσει μια ακαδημία? Η ακαδημία του κυρίου Μπέκα έχει περίπου 200 παιδιά. Του κυρίου Βασιλιάδη έχει πάρα πολλά παιδιά και εκεί. Και στον κύριο Λαοπόδη γίνονται σιγά σιγά οι υποδομές, υπάρχουν και σιγά σιγά συγκεντρώνει αρκετά μεγάλο αριθμό παιδιών. Ναι. Γιατί σας είπα ότι είναι βασικό στοιχείο. Μπορεί ο ΠΑΣ Πρέβεζα να φτιάξει αυτές τις υποδομές? Το βασικό είναι το γηπεδικό, το πρώτο. Κάτι είχε υποθεί ότι δίπλα στο βοηθητικό αυτή τη στιγμή, δίπλα στο βοηθητικό αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχει ένας χώρος, ναι, όπου μπορεί να γίνει εκεί πέρα, ναι, ένα γήπεδο. Κάτι είχαν πει στην αρχή, το ακόμα δεν ξέρουμε ακόμα. Όλη εκεί θα είναι καλά να γίνει ένα γήπεδο εκεί πέρα. Θα μας έλυνε πολλά προβλήματα. Αν λυθεί το γηπεδικό με ένα πλαστικό χλωοτάπητα, ναι, λύνονται πολλά προβλήματα μετά. Καλό είναι, οι ιδιώτες έχουν κάνει καλή δουλειά. Και ο Μπέκας και ο Βασιλιάδης και ο Λαοπόδης έχουν κάνει καλή δουλειά, έχουν εγκαταστάσεις καλές. Είναι ποδοσφαιρικά, ας πούμε, είναι σε πολύ καλό επίπεδο, ναι, οι εγκαταστάσεις τους. Τώρα ο ΠΑΣ Πρέβεζα υστερεί εκεί πέρα. Αν γινόταν αυτό θα μας έδινε άλλη οθήση. Ναι. Εάν γίνει το γήπεδο του Αγίου Θωμά όπως έχει εξαγγελθεί από τη Δημοτική Αρχή, τι σημαίνει για εσάς? Θα μας έλυνε ένα μεγάλο πρόβλημα. Η απόσταση που είναι όμως εκεί για να έρχονται οι γονείς να φέρουν τα παιδιά τόσο μακριά, δεν είναι ένα θέμα? Η απόσταση είναι ένα θέμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι πολλά παιδιά και σε μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή μόλις, ας πούμε, αρχίσουν και πηγαίνουν Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, έρχονται και με τα ποδήλατα. Κυκλοφορούμε τα ποδήλατα. Άρα λοιπόν, να μεταφέρονται τα παιδιά εκεί με τη βενζίνα και τα λοιπά σε αυτή την περίοδο είναι δύσκολο. Θα είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είναι ένα πρόβλημα. Αλλά θα υπάρχει ένα γήπεδο όμως μέσα στην Πρέβεζα. Ναι. Πετε μου κάτι, εσείς τώρα, τι ηλικίες έχουν τα παιδιά που έρχονται σε εσάς εκεί? Από ποια ηλικία και πάνω έρχονται τα παιδιά? Από το δημοτικό σχολείο, φαντάζομαι. Από τον νηπιαγωγείο. Από τον νηπιαγωγείο, ναι, τόσο μικρά. Από τον νηπιαγωγείο, ναι. Και τι κάνουν τα πιτσιρίκια του νηπιαγωγείου εκεί? Τα πιτσιρίκια προσπαθούμε να τους μάθουμε, ναι, να τα βάλουμε καταρχήν να καταλάβουν τι είναι αυτό το άθλημα. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα βλέπουμε και μεγάλους παίχτες που δεν έχουν καταλάβει ακόμη περί τίνος πρόκειται. Ναι. Προσπαθούμε να τα βάλουμε στο θέμα. Δηλαδή οι ακαδημίες οι μεγάλες, οι οργανωμένες λειτουργούν από τον νηπιαγωγείο? Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν. Εσείς δηλαδή τώρα επισημαίνετε ότι εάν αυτά τα γήπεδα που είναι δίπλα στο βοηθητικό, που είναι ένα χωράφι τώρα. Είναι ένας χώρος αρκετά καλός. Δηλαδή τι χρησιμότητα θα έχει σε εσάς για την ακαδημία σας? Να πάρουμε λίγο τον κύριο Δήμαρχο όμως, αν μπορείτε, να δούμε και το γήπεδο του Αγίου Θωμά. Ο χώρος αυτός τώρα, και αυτή τη στιγμή το βοηθητικό, το οποίο έχει και φυσικό χόρτο, ναι, που εντάξει, όπως και να το κάνουμε, το φυσικό χόρτο καταστρέφεται. Είναι φυσικό, είναι πιο υγιεινό για τα παιδιά τώρα, δεν είναι όπως το πλαστικό. Τι διαφορά έχει δηλαδή? Το πλαστικό είναι κάνει ζημιά, λέτε? Το πλαστικό, εντάξει, έχουν γίνει διάφορες έρευνες τώρα, να μην τα λέω. Έχουν γίνει διάφορες έρευνες και το αποφεύγουν. Αλλά είναι μια λύση όμως. Τα παιδιά πρέπει να παίξουν. Πόσο είναι το πόσο αυτό το γεπεδάκι εκεί πέρα, το μικρό που λέτε, για να γίνει με πλαστικό δάπεδο εκεί? Εκεί
Είναι, είναι, δεν ξέρω πόσο δαπάνη χρειάζεται. Το κόστος. Το κόστος δεν είναι απλά ότι παίρνουμε μια πλαστική μοκέτα και τη βάζουμε κάτω. Ναι. Είναι, πρέπει να γίνουν και ορισμένες υποδομές για να, για να στρωθεί αυτό. Χρειάζεται δηλαδή μια μελέτη, να δούμε τι, τι μηχανήματα έχει ο Δήμος, η Νομαρχία, τι θα κοστίσει το έργο τελικά. Χρειάζεται μια μελέτη εκεί πέρα να γίνει. Πιστεύω δεν είναι μεγάλο το κόστος, αλλά δεν είναι και μικρό όμως για τις εποχές που ζούμε. Τώρα εγώ θέλω να δω, όταν εξαγγέλλεται αυτή η προσπάθεια που θα κάνει ο Πας Πρέβεζα, ο οποίος δεν έχει τα οικονομικά στα δεδομένα για να πει ότι εγώ αναλαμβάνω αυτή την πρωτοβουλία με τις ακαδημίες, γιατί είναι η πηγή ζωής και η συνέχιση, η προσπάθεια του Πας Πρέβεζα πρέπει να στηριχθεί. Άρα λοιπόν, όταν ο Πας Πρέβεζα δεν έχει χρήματα, πρέπει να εξευρεθούν, αφενός να συνεχίσει η λειτουργία η ομάδα που δεν έχει, και εκεί δυστυχώς η κατάσταση είναι δραματική. Αυτή τη στιγμή υπεύθυνος των Ακαδημιών είναι ο Νίκος Λαμπρακούλης, και πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καινούργια αρχή. Βέβαια φέτος η σεζόν λίγη, για την επόμενη σεζόν θα οργανωθούμε κάπως καλύτερα. Ωραία. Και θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Έτσι πιστεύω, έτσι θέλω να πιστεύω. Ναι. Και... νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος και νομίζω ότι υπάρχει ο χρόνος σε εσάς για να ξαναφτιάξετε αυτό που είπε ο κύριος Γκαρτζονίκα στην ομάδα. Πάμε όμως στον κύριο Μουζίκο, θέλω να πάω, να ολοκληρώσουμε την κουβέντα με τον μπάσκετ, να έχουμε το χρόνο να συνομιλήσουμε με τον κύριο Πολεβόν. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο ιδιαίτερα. Έχω και μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Σας είπα για τις μουσικές του ιδιότητες, δεν ήξερα τις ποδοσφαιρικές του. Βεβαίως σήμερα είναι ένας άνθρωπος, γυμναστής είναι ο άνθρωπος, αγαπάει το ποδόσφαιρο και συνεχίζει αυτή την πορεία του στις ακαδημίες, και στόχος είναι να αναδείξει τα ταλέντα της ευρύτερης περιοχής, εφόσον όμως δομηθεί η ακαδημία πάνω σε πρότυπα που λειτουργούν όλες οι ακαδημίες. Να υπάρχει δηλαδή και υποδομή, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και αξιόλογοι συμπαραστάτες προπονητές, ηλικιακά τουλάχιστον, να συνεχίσουν αυτή την πορεία.